Sí, buenas noches. Καλησπέρα σας. Ήταν μακρά η μέρα και χαίρομαι που βλέπω ότι παρόλα αυτά υπάρχουν πολλοί που ενδιαφέρονται ακόμα για τη συζήτηση. Θα ήθελα αρχικά να πω ευχαριστώ που οργανώσετε αυτή την συγκέντρωση. Είμαι σίγουρος ότι θα έχει θετικά αποτελέσματα στην Ελλάδα, αλλά επίσης είμαι σίγουρος ότι θα έχει θετικά αποτελέσματα και σε άλλες χώρες στο νότο της Ευρώπης. Χρησιμοποιώντας τα λόγια του Μπόγκαρτ στην Καζαμπλάνκα, θα έλεγα ότι ελπίζω ότι αυτή είναι η αρχή μιας νέας φιλίας και ότι θα υπάρχουν τέτοιες συναντήσεις και συνομιλίες. Νομίζω ότι υπάρχουν σημεία στα οποία όλοι συμφωνούμε εδώ σε αυτή την αίθουσα, ότι δηλαδή ο κόσμος στον οποίο ζούμε που βρίσκεται σε κρίση σηματοδοτεί μια κρίση και για την αριστερά. Αρχικά, να αναφερθώ σε κάτι που ήδη είπαν πολλοί που μίλησαν εδώ σήμερα, ότι ο καπιταλισμός δεν καταφέρει να ξεπεράσει την κρίση, τη συστημική κρίση του. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά βλέπουμε ότι αυτό είναι εις βάρος των φτωχών, του λαού και της φύσης. Και μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι βρισκόμαστε έναντι ενός πολύ σημαντικού περιβαλλοντικού κινδύνου, μιας οικολογικής καταστροφής, ότι η βιόσφαιρα στην οποία ανήκουμε και εμείς κινδυνεύει πάρα πολύ σοβαρά. Και επίσης να πούμε ότι η αρχιτεκτονική της πολιτική αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει προβλήματα, αλλά δεν έχουμε παρουσιάσει ακόμα τις αντιστάσεις που είναι αναγκαίες, ούτε κάποιο σχέδιο συγκεκριμένο. Στο τελευταίο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ υπόθηκε ότι αυτό το πανόραμα είναι ένας πολιτικός εφιάλτης. Όμως δεν είναι αναπόφευκτα, δηλαδή μπορεί να αλλάξει, εξαρτάται από την πολιτική, από την βούληση των λαών και από πρωτοβουλίες που θα δημιουργήσουν και πάλι ελπίδα. Εγώ νομίζω ότι αν στηριχθούμε σε αυτό το σημείο, το σημαντικό είναι να κάνουμε βήματα προς τα μπροστά, να συνεχίσουμε το δρόμο. Αυτό που δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, όπως είπε ο Νταβανέλος, δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδρανείς μπροστά στις απειλές του εχθρού. Θα πρέπει να βρούμε ριζοσπαστικές λύσεις στα προβλήματα. Εγώ νομίζω ότι κανείς δεν θα αισθανθεί άσχημα αν πω ότι η αριστερά και η συμβατική, η αναθεωρητική, αλλά και η ριζοσπαστική δεν παίζει σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή. Νομίζω ότι αυτό το γνωρίζουν όλοι. Και βλέπουμε εδώ ότι έγινε μέρος του νεοφιλελεύθερου σχεδίου, οπότε έχασε την αντιπροσωπευτικότητά του. Πρέπει να βρούμε εναλλακτικές σε επίπεδο ριζοσπαστικής αριστεράς. Δεν πρέπει να εξανθρωπίσουμε τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, αλλά να τις καταπολεμήσουμε. Θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να πούμε ότι η ριζοσπαστική αριστερά είναι αδύναμη και πρέπει να ισχυροποιηθεί. Χρειάζονται δηλαδή σημαντικές πρωτοβουλίες. Η ριζοσπαστική αριστερά στην Ευρώπη έχει αντίκτυπο σε εθνικό επίπεδο και θα πρέπει αυτός ο αντίκτυπος να συνδεθεί με το ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να πέσουμε σε έναν αφηρημένο διεθνισμό, αλλά ούτε να αναδιπλωθούμε στα εθνικά κράτη. Αυτό θα ήταν πολύ κακό για τη ριζοσπαστική αριστερά. Αυτό το λέω και από την εμπειρία μου από το Podemos. Δεύτερον,
Προκλήσεις που βλέπω για την ριζοσπαστική αριστερά της Ευρώπης. Πρώτον, οι παλιές συνταγές, αυτές που χρησιμοποιούσαμε πάντα, δεν λειτουργούν. Πρέπει να δούμε, να γνωρίζουμε βέβαια το παρελθόν, να γνωρίζουμε τις θεωρίες του παρελθόντος, αλλά να προτείνουμε, να κάνουμε προτάσεις και να προτείνουμε σχέδια για τον 21ο αιώνα. Δεν πρέπει να είμαστε, να τεμπελιάζουμε, πρέπει να υποβάλουμε προτάσεις και να τις δοκιμάσουμε στην πραγματικότητα σήμερα. Θα πρέπει να κάνουμε έναν αγώνα κατά του κεφαλαίου, όχι επειδή είναι κεφάλαιο, αλλά πρέπει, είναι αναγκαίο αυτό να γίνει, να γίνει μια προσπάθεια, δηλαδή η δικιά μας πρόταση να βασίζεται στις ανάγκες των μαζών, αλλά να συνειδητοποιούμε και ποιες είναι οι μάζες, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα κάνουμε απλώς προπαγάνδα. Δεν θα κάνουμε επαναστατική πολιτική. Και πρέπει επίσης να πω ότι σε μια συζήτηση για το κοινό κίνητρο, ο Μπουρντιέ έλεγε ότι θα πρέπει να εξελίξουμε την σκέψη ενάντια στο κοινό νου. Εγώ θα έλεγα, όπως λέει και ένας φιλόσοφος Ισπανός, ο Ορτίθ, θα έλεγε, θα πρέπει ο κοινός νους των μαζών να μας εμπνεύσει ένα διάλογο, γιατί αν δεν το καταλάβουμε καλά, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Οπότε, το σημαντικό για μας είναι να κερδίσουμε την ηγεμονία σε επίπεδο πολιτικό και πολιτιστικό στο πλαίσιο των μαζών κατά του αναθεωρητισμού. Όσο δεν έχουμε την εμπιστοσύνη των μαζών, δεν θα προχωρήσει η επαναστατική πολιτική. Οπότε θα πρέπει να συζητάμε με τις μάζες. Και οπότε μετά θα πρέπει να εξετάσουμε και το κοινό νου της ολιγαρχίας. Και για να γίνουν όλα αυτά, θα πρέπει και η ταπείνωση και τον πόνο των μαζών θα πρέπει να την μετατρέψουμε σε αγώνα και πρέπει να μετατρέψουμε την αγανάκτηση, την κοινωνική αγανάκτηση σε πολιτική δράση που ανταγωνίζεται το κεφάλαιο. Αλλά αυτό εύκολα το λέμε, αλλά δύσκολο γίνεται, είναι περίπλοκο και χρειαζόμαστε υπομονή, αλλά και να είμαστε πιο παρόντες και να έχουμε περισσότερες πρωτοβουλίες. Τρίτο σημείο. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε δύο λαθασμένες θέσεις, πολιτικές θέσεις. Η ριζοσπαστική αριστερά θα πρέπει να ξεπεράσει αυτή την ψευδαίσθηση του κοινωνικού, δηλαδή κοινωνικές κινήματα κτλ. Δεν αρκεί αυτό πια. Επίσης, να πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτό που έλεγα πριν, αυτό το εκλογικό θεσμικό, την εκλογική θεσμική ιδέα που είχαμε στο παρελθόν. Θα πρέπει δηλαδή να εργαστούμε πραγματικά. Χωρίς το κίνημα 15 Μη, χωρίς αυτό δεν θα υπήρξε το Podemos και υπάρχει μια αλληλοεξάρτηση μεταξύ των δύο, δηλαδή το Podemos σχετίζεται με το κίνημα 15 Μη. Και έτσι μετά μπορεί να κάνει μια εκλογική εκστρατεία. Είναι ξεχωριστά πράγματα, αλλά υπάρχει σχέση μεταξύ τους. Και να το καταφέρουμε όλο αυτό είναι δύσκολο. Στην Ισπανία, ας πούμε, αυτό ήταν η αχίλλειος πτέρνα μας. Δηλαδή, θέλαμε μια πολιτική συμμαχίας μέσα στο πλαίσιο της αριστεράς, της κοινωνικής και της πολιτικής, και μετά, με αυτή η αριστερά που έχει πολλές φωνές πια, πρέπει να έρθει σε επαφή με τις μάζες. Τώρα βρισκόμαστε, αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα στην Ισπανία σε σχέση με αυτές τις πολιτικές συμμαχίας και της ενότητας των δυνάμεων που θα συμμετέχουν στην αλλαγή.
Τρίτο σημαντικό σημείο που θέλω να, για το οποίο θέλω να μιλήσω είναι η κατάσταση του συντάγματος της Ισπανίας του 1978. Το 1978 έγινε μια συμφωνία να παγώσουν οι σχέσεις δυνάμεις για να δημιουργηθεί αυτό το Σύνταγμα. Οι αγανακτισμένοι, αυτό το κίνημα των 15 Μαΐου, όπως το λέμε στην Ισπανία, ζήτησε να σταματήσει αυτή η λιτότητα. Δηλαδή, έστειλε ένα μήνυμα ότι αυτό το χρέος δεν θα το πληρώσουμε, δεν είναι δικό μας. Αλλά ένα άλλο μήνυμα ήταν επίσης σημαντικό, ότι δεν μας εκπροσωπείτε. Δηλαδή, οι μάζες που βγήκαν στις πλατείες και φώναζαν «Δεν μας εκπροσωπείτε», αυτό μιλούσε για όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Και αυτό έγινε γιατί οι μάζες αυτές ήταν αριστερές, ήταν νέοι, ήταν από την εργατική τάξη. Και όταν έλεγαν «δεν με εκπροσωπείς», ουσιαστικά το έλεγαν στο Σοσιαλιστικό Κόμμα. Αυτή η αγανάκτηση που ήταν αφορούσε τέσσερα πολιτικά υποκείμενα. Δημιούργησε μάλλον τέσσερα πολιτικά υποκείμενα. Το Podemos σε όλη την Ισπανία, μετά στην Καταλωνία και στη Γαλλικία υπήρξαν πλουραλιστικές συμφωνίες στο πλαίσιο της αριστεράς. Τρίτον, υπήρξαν υποψηφιότητες της κοινωνικής αριστεράς σε επίπεδο εκλογών. Και τέταρτον, η συμμαχία της Ενωμένης Αριστεράς και του Podemos που δημιούργησε το κόμμα Unidos Podemos. Όλα αυτά τα πολιτικές κινήσεις άλλαξαν την κατάσταση όπως είχαν τα πράγματα δηλαδή από το 1978, δηλαδή από τη μια υπήρχε η κεντροδεξιά και αυτό που έγινε μετά το Λαϊκό Κόμμα, το ΠΕΠΕ, και μετά το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Η κρίση του συστήματος συνεχίζει και ακριβώς μια έκφραση αυτής της κρίσης είναι ότι το κόμμα που το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το κόμμα δηλαδή που το πιο αριστερό, ας πούμε, μέχρι τώρα που έχει κυβερνήσει, είναι ίσως παρόμοια κρίση στο Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ισπανίας σήμερα, παρόμοια ίσως με την κρίση που περνάει που περνάει το Πασόκ εδώ. Αυτό θα εξαρτηθεί από την πολιτική ευφυΐα του Podemos. Αλλά αυτό είναι και μια κρίση. Εκφράζει το ότι η πολιτική κρίση δεν έχει τελειώσει. Η μία μειοψηφία προσπαθεί να δημιουργήσει πλειοψηφία. Όλοι όσοι υποστηρίζουν το Σύνταγμα του 1978 θέλουν να δώσουν να επιτρέψουν να κάνει κυβέρνηση ο Ραχόι και υποστηρίζουν τους γενικούς προϋπολογισμούς του κράτους. Δηλαδή, ζητάνε την άνευ φόρων παράδοση του Σοσιαλιστικού Κόμματος, έτσι ώστε να μπορέσουν να υιοθετηθούν οι πολιτικές της Μέρκελ και να συνεχιστούν τα σχέδια λιτότητας. Αυτό βέβαια καθιστά ακόμα πιο οξία την κρίση του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Και η κοινωνία καταλαβαίνει ότι το Σοσιαλιστικό Κόμμα πια δεν την εκπροσωπεί. Μπορεί το κίνημα των αγανακτισμένων να έχει τελειώσει, αλλά η κρίση δεν έχει τελειώσει. Να πω τα εξής. Πρώτον, επειδή υπάρχουν δυνατότητες αλλαγής, επειδή δεν έχει κλείσει η κρίση, η κοινωνική και πολιτική κρίση εννοώ, και υπάρχουν αυτές οι επιθέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση
κατά του λαού και των εργαζομένων της Ισπανίας, η ολιγαρχία ανησυχεί γιατί μπορεί και πάλι να γίνουν κινητοποιήσεις. Είναι έτσι συμβολικό το γεγονός ότι τη μέρα ακριβώς που συζητιόταν η υποψηφιότητα του Ραχόι ως υποψήφιου να δημορφώσει κυβέρνηση, υπήρξαν κινητοποιήσεις στους δρόμους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τη στιγμή που το Σοσιαλιστικό Κόμμα επέτρεπε μέσω της αποχής του να γίνει να κάνει κυβέρνηση ο Ραχόι, έγινε κινητοποίηση και πάλι των αγανακτισμένων στις ίδιες πλατείες, κοντά μάλιστα στο Κοινοβούλιο. Δηλαδή, υπάρχει δυνατότητα να ανοίξουν και πάλι, να ανοίξει και πάλι ένας κύκλος κινητοποιήσεων. Αυτό θα εξαρτηθεί και πάλι σε μεγάλο βαθμό από τα συνδικάτα, από τις κοινωνικές οργανώσεις, αλλά και από το τι θα κάνει το Podemos. Το Podemos έχει αντιφάσεις, εσωτερικές συγκρούσεις, έχει αλλάξει πολλές φορές θέσεις, αλλά δεν πρέπει μόνο να κοιτάμε το Podemos για αυτά που λέει και για τα σφάλματα που κάνουν οι επικεφαλής του ή κάποια στελέχη του. Πάντως έχει δημιουργηθεί μια πολιτική δύναμη σημαντική, αλλά πρέπει να κοιτάμε το Podemos για το ρόλο που διαδραματίζει σήμερα σε αυτό το στερέωμα των νέων πολιτικών υποκειμένων, των Unidos Podemos, τους δήμους που έχουν πάει σε αριστερά χέρια κτλ. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να μην υπάρχει συνέπεια, αλλά δεν πρέπει να το κρίνουμε από αυτό, αλλά πρέπει να το δουν, να κρίνουμε το Podemos για το πώς το βλέπει η αστική τάξη, πώς το βλέπει ο λαός. Τα μέσα, θεωρείται το Podemos εχθρός νούμερο ένα για τα παραδοσιακά κόμματα και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και όμως πρέπει να πούμε ότι πέρα από το γεγονός ότι δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία των λαϊκών ψήφων, τουλάχιστον της αριστεράς, είναι μια δύναμη με 5 εκατομμύρια περίπου ψήφους που έχει συγκεντρώσει και έχει μια ανωδική πορεία στην πρόθεση ψήφου και αυτό αφορά κυρίως τομείς εργατικούς και νεολαία. Οπότε αφού αγγίζει την νεολαία θα έχει πολλά να πει και για το μέλλον. Όπως είπε και ο Μωρέ, ένας πρώην υπουργός σοσιαλιστής, τα παιδιά μας δεν ψηφίζουν πια σοσιαλιστές, ψηφίζουν Podemos. Οπότε το Podemos έχει ένα ρόλο πάρα πολύ σημαντικό και οι επικεφαλείς του έχουν κριτική σκέψη, παρότι μπορούμε να πούμε και το μελλοντικό του προφίλ του Podemos, όλων αυτών των δηλαδή δυνάμεων αλλαγής που υπάρχουν γύρω από το Podemos, θα τις δούμε με δύο τρόπους. Δηλαδή, από τη μια θα υπάρξει μια ζήμωση εσωτερικά των δυνάμεων και από την άλλη θα υπάρξει μια κινητοποίηση σε κοινωνικό επίπεδο. Θα πρέπει να δούμε δηλαδή τι θα γίνει στον δρόμο. Θα προέρχεται από τον δρόμο, θα προέρχεται από την αριστερά αυτό το κίνημα και παρά τις φήμες, τις λαϊκίστικες που λένε ότι όλα θα ξεπεραστούν, από την άλλη αυτή η σχέση δυνάμεων, αυτή η ζήμωση, θα πρέπει να δούμε ακόμα πώς, τι μορφή θα πάρει. Ακόμα τίποτα δεν έχει αποφασιστεί στα πλαίσια του Podemos. Θα γίνει μια συνέλευση με τους πολίτες και το Podemos σύντομα. Και εκεί θα δούμε κάποιες από τις θεμελιώδεις θέσεις του Podemos. Ο Κουνελάκης είπε εδώ ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια διαδικασία που σκέφτεται ακριβώς τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Αριστερά. Και αυτό πραγματικά
Είναι αλήθεια, δηλαδή η Ελλάδα έχει συνεισφέρει στη σκέψη την πολιτική της αριστεράς. Μάθαμε μια λέξη από την Ελλάδα, το όχι, και θα δούμε στην Ισπανία τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό. Αυτή τη στιγμή στο Ποδέμο κανείς δεν τολμάει να υπερασπιστεί τον Τσίπρα. Κανείς δεν λέει ότι το θέμα είναι να έχει κανείς διαπραγματευτική δυνότητα για να κερδίσει τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, χρειάζεται πολιτική βούληση. Δηλαδή, όλοι λένε ότι μια αριστερή κυβέρνηση δεν μπορεί να διαχειρίζεται μνημόνια. Μια αριστερή δύναμη δεν μπορεί να αλλάζει την επιθυμία που εκφράστηκε με ένα δημοψήφισμα. Νομίζω ότι δεν υπήρξε αρκετή διεθνής αλληλέγγυα, αλλά ήταν μια θαραλέα κυβέρνηση που ξεκίνησε κινήματα στην Ευρώπη. Πρέπει να προωθήσουμε τις πρωτοβουλίες και θα πρέπει να προβάλλουμε όσα πράγματα έχουμε κατακτήσει, τις δημοκρατικές κατακτήσεις μας, έτσι ώστε ο λαός να βλέπει ότι γίνονται πράγματα. Και θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να διευκολύνουμε τη συμμετοχή και να δημιουργηθεί μια δύναμη ενάντια στο κεφάλι. Όλο αυτόν τον καιρό σκεφτήκαμε πάνω σε αυτά τα θέματα, αλλά αυτό που καταλήξαμε είναι ότι είναι απαραίτητη η συζήτηση, η επικοινωνία, αλλά αν μόνο υπάρχουν καλοί άνθρωποι στην επικοινωνία και δεν έχουν σαφές και στέρεο πρόγραμμα, όλα θα μείνουν στον αέρα. Και βιαστικά να πω ποιες είναι οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας εμείς, Podemos, αυτή η εκλογική συμμαχία που κάναμε στο Podemos. Μιλάμε για δεύτερη πολιτική δύναμη μπροστά και από το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Πολιτικά όμως σήμερα έγινε η μόνη δύναμη αντιπολίτευσης, πραγματικής αντιπολίτευσης στο κοινοβούλιο. Υπάρχουν τρία ρεύματα μέσα σε αυτό το συναισθήλευμα δυνάμεων. Είναι δυνάμεις της αριστεράς. Υπάρχει μια ριζοσπαστική αριστερά, ευρωαριστερά και μια αντικαπιταλιστική δύναμη, όπου και εγώ συμμετέχω, όπως ξέρετε πολύ καλά. Το κόμμα Unidos Podemos πρέπει να καταφέρει να ξεπεράσει το ρόλο της ως εκλογική συμμαχία και να γίνει μια πολιτική συμμαχία. Και εμείς οι αντικαπιταλιστές μπορούμε να έχουμε μια επιρροή στην κοινωνία και να μην είναι μόνο προπαγάνδα αυτό. Δεύτερον, θα πρέπει να λειτουργήσει και ένα μοντέλο εσωτερικής δημοκρατίας και που να μην στηρίζεται στην ηγεσία λίγων ατόμων, αλλά συλλογικών οργάνων, με συμμετοχικότητα να δημιουργηθεί όλο αυτό. Και πριν να γίνονται ψηφοφορίες, να γίνονται αρκετές εκτενείς συζητήσεις. Δηλαδή, εύκολα ψηφίζουμε, αλλά δεν συζητάμε πριν αρκετά. Και θα πρέπει να αναπτύξει ένα πρόγραμμα καλύτερο. Να δούμε τις μεταβάσεις, την πολιτική δημοκρατική μετάβαση, την κοινωνικο-οικονομική μετάβαση και την ενεργειακή μετάβαση. Και θα πρέπει να θέσει ως στόχο τον σοσιαλισμό. Περισσότερες δυνάμεις της οικολογίας, του φεμινισμού κτλ. Είναι στο Podemos, αλλά ακόμα δεν υπάρχει μια ρητή δήλωση όλων αυτών των στοιχείων και δεν αρκούν δηλώσεις βαρύγδουπες και απλώς λόγια. Είναι αναγκαίο να υπάρξουν συγκεκριμένες πολιτικές, αλλά ούτε και πρέπει να έχουμε έτσι, μια ρητορική αμφίσιμη.
που να μιλάει σε όλους, σε κάθε είδους ψήφο. Αυτό έγινε με τον περονισμό και είδαμε τα αποτελέσματα. Θα πρέπει να φτάσουμε σε καταστάσεις που θα προσπαθήσω τώρα να ορίσω, κλείνοντας. Πρώτον, να βρούμε λύσεις. Και να μην δούμε να ξαναδημιουργείται ένας κενησιασμός. Δηλαδή θα πρέπει να βρούμε τρόπους να αποδιώξουμε το κεφάλαιο. Επίσης, να μιλήσουμε για οικοσοσιαλισμό. Δεύτερον, δεν θα πρέπει να πέσουμε στην παγίδα που μας στείλουν οι συντάγματα. Αυτοί που είναι υπέρ του συντάγματος. Δεν θέλουμε αυτό το καθεστώς, μάλλον θα έλεγα, το πολιτικό καθεστώς, δεν γίνεται να αναγεννηθεί. Είναι μια σύμβαση που έχει ήδη υπάρξει. Δεν θέλουμε δηλαδή να δημιουργήσουμε κάτι. Θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο. Δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε το σοσιαλιστικό κόμμα και να γίνουμε το σοσιαλιστικό κόμμα νούμερο 2. Θέλουμε να προσπαθήσουμε να υπερβούμε αυτό και να δημιουργήσουμε μια νέα πολιτική δύναμη. Και βέβαια θα θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις πολιτικές της λιτότητας και να οργανώσουμε την αντίσταση και στον δρόμο και στα κοινοβούλια. Και πρέπει να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε έναν διάλογο από τη μια να μην πέφτουμε στις παγίδες των θεσμών, να χρησιμοποιήσουμε τους θεσμούς για να προχωρήσει, να προοδεύσει το λαϊκό κίνημα. Δηλαδή θα πρέπει με τους υφιστάμενους θεσμούς όπου χρειάζεται να έρθουμε σε σύγκρουση. Και επίσης να γίνει μια προσπάθεια διεθνοποίησης, κυρίως με τους λαούς της Νότιας Ευρώπης, ώστε να υπάρξει μια ρήξη με το ευρώ. Να υπάρξει μια ρήξη έξω από τη λογική του νεοφιλελευθερισμού ή του φιλελευθερισμού που έχει δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Γερμανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μου άρεσε πολύ και θα το διαβάσω αυτό το φυλάδιο, αυτή την πρόταση μορφής κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέει, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη αλληλεγγύης μεταξύ των λαών που να σέβεται την λαϊκή κυριαρχία. Είναι εύκολο να γίνει αυτό? Όχι. Αλλά ακριβώς επειδή είναι δύσκολο, είμαστε εδώ Σαββατοκύριακο για να το προσπαθήσουμε. Όλοι μας εμείς είμαστε η ελπίδα. Θα νικήσουμε.